Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και στο τέταρτο 5 days with me. Πώς πέρασαν έτσι οι μέρες, πώς ωραία περνάνε όταν σας έχω παρεούλα. Ανάβω εδώ το κεράκι μου το ωραίο που είναι από Royal Essence Co. Ήταν αυτό με το κόσμημα μέσα. Δεν ξέρω άμα το θυμάστε και το κόσμημα που ήταν, γιατί ήμουν λίγο μεγάλο το δαχτυλίδι. Ήταν αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά μου μπαίνει μόνο στο μεγάλο δάχτυλο. Εντάξει, πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο κερί, μυρίζει φανταστικά. Ξέρετε ότι από τότε που άναβα το κεράκι μου εδώ στο vlog μας μου έχει γίνει συνήθεια, οπότε μου αρέσει πολύ πολύ. Και βάζω και κρεμούλα χεριών, αυτή με τα 92 ευρώ, ξέρετε τώρα. Από το Advent Calendar του Look Fantastic που τα λέγαμε στα vlog μας. Την έχω εδώ για να την τελειώνω στο γραφείο. Έχω την Ισαβελίτσα εδώ δίπλα στο καθισματάκι της και προς το παρόν κάθεται. Ξυπνήσαμε, Δευτέρα σήμερα για μας. Η Αναστασία πήγε στο σχολείο μόλις. Είναι 8 και 3, την πήρε η μαμά μου. Και κάθισα στο γραφείο να ξεκινήσω και εγώ λίγο τη δουλίτσα μου, όσο με αφήσει το μικρό Ισαβελάκι. Έκανα τις δουλειές μου, συμμάζεψα τα δωμάτια, συμμάζεψα την κουζίνα, κάτι έτσι τελευταία που είχαν μείνει από το βράδυ που έφαγε ο Γιάννης με την Αναστασία, γιατί εγώ τρώω αρκετά νωρίς για βραδινό. Και έβαλα το πλυντηριάκι μου. Μια χαρά, ωραία, όμορφα, τακτοποιημένα, δευτερούλα. Εχθές περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο καφέ. Κάναμε κάτι διαφορετικό, ρε παιδάκι μου. Αλλάξαμε λίγο έτσι διάθεση, λίγο παράσταση, λίγο κάτι από το σπίτι, σπίτι, σπίτι. Περιμένω σήμερα να έρθει steamer πάμφινο από Shopping 24/7. Πραγματικά το περιμένω πώς και πώς. Ορισμένα ρούχα από το στεγνοτήριο, τα οποία θέλουν σιδέρωμα. Γιατί το στεγνοτήριο είναι για να τα στεγνώνει, δεν είναι για να τα σιδερώνει. Δεν είναι σιδερωτήριο, είναι στεγνοτήριο. Οπότε ορισμένα υφάσματα μένουν τσαλακωμένα. Εμένα δεν με βολεύει καθόλου το σίδερο, ρε παιδί μου. Βγάλε σιδερόστρα, βάλε σίδερο, περίμενε να ζεσταθεί, βάλε νερό. Και όλα αυτά με ένα 8 μήνων μωρό σήμερα. Καλή ώρα, γίνεται 8 μηνών το μαναράκι μου, να είναι μες στα πόδια σου, είναι πάρα πάρα πολύ άβολο. Περιμένω να έρθουν σήμερα γιατί καθυστερήσαν λίγο με τα χιόνια και με το που είδαν τα παιδιά το όνομά μου, μου δώσανε και εκπτωτικό κωδικό και θα κάνουμε και διαγωνισμό και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ειλικρινά. Θα έχουμε στο διαγωνισμό στο Instagram, θα σας τα πω όμως όλα αυτά λίγο πιο μετά, να μου έρθει κιόλας, ελπίζω να έρθει σήμερα. Το σκέφτηκα λοιπόν, πέρα από αυτά τα ρούχα του στεγνοτηρίου που δεν βγαίνουν όσο και να τα διπλώσεις ζεστά καυτά όμορφα, δηλαδή έχουν τις ζάρες τους, αλλά και για τις κουρτίνες παιδιά, γιατί σκεφτείτε πόσο εύκολο θα είναι να σιδερώσεις την κουρτίνα, γιατί εγώ τις πλένω και τις κρεμάω βρεγμένες, δεν τις βγάζω έξω να στεγνώσουν, γιατί μου αρέσει πώς μυρίζει το σπίτι όταν έχεις φρεσκοπλημένη την κουρτίνα. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι με το steamer θα κάνεις έτσι και θα είναι ωραιότατες παιδιά οι κουρτίνες. Τέλειες. Ναι, συμφωνεί και η Ισαβέλα. Αυτά προς το παρόν. Έχω ανοίξει τον υπολογιστάκο μου για να κάνω καμία δουλίτσα. Και θα σας αφήσω προς το παρόν και θα τα πούμε λίγο αργότερα. Μόλις μου χτύπησε ο κούριερ την πόρτα και ήρθε το steamer, παιδιά, πάμε να το δούμε. Το συναρμολογώ και έρχομαι. Δεν έχω ενθουσιαστεί περισσότερο με οικιακή συσκευή που έχω παραλάβει. Πραγματικά έχω πάθει σοκ με το πώς είναι, το πόσο στιβαρό είναι αυτό το σύστημα ατμοκαθαρισμού και σιδερώματος το όρθιο. Και πραγματικά έχω μείνει άφωνη με την ποιότητα που έχουν στο Shopping 24/7. Το συγκεκριμένο λοιπόν εργαλείο είναι και ατμοκαθαριστής, δηλαδή σκοτώνει όλα τα μικρόβια από όλα τα υφάσματα, πανοφόρια, κουβέρτες. Παιδιά, θα το προσπαθήσω και σε τίποτα καναπέδες και τέτοια, να περάσω ατμό απάνω.
σε κουρτίνες, σε ρούχα. Μπορείς να τα κρεμάσεις εδώ. Βλέπετε, έχει το σύστημα για να βάλεις την μπλούζα, να βάλεις ένα πουκάμισο, να βάλεις ένα παλτό που θέλεις να το σιδερώσεις. Αυτό εδώ είναι το σύστημα του κολάρου. Εδώ έχει και άλλα εξαρτήματα για να μπορέσει να σε βοηθήσει να σιδερώσεις τα πάντα. Έχει 3 διαφορετικά προγράμματα για μετάξι, για λινό και για βαμβακερά. Φαντάζομαι ότι πιο πολύ στα βαβακερά θα το έχω εγώ. Βέβαια, έχω και κάποια ρούχα τα οποία είναι από μετάξι, οπότε μια χαρά, θα με βοηθήσει πάρα πολύ να τα σιδερώνω. Πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα από πάνω σκάτω και να σας πω και όλες τις λεπτομέρειες που έχει το μηχάνημα και πάμε να το κάνουμε και εφαρμογή. Ο ατμοκαθαριστής λοιπόν, ο οποίος σιδερώνει κιόλας, μαλακώνει κάθε σκληρό ύφασμα, έχει εύκολο γέμισμα με αφαιρούμενο δοχείο χωρητικότητας 2,6 λίτρα, που αυτό παρέχει 60 λεπτά συνεχόμενο ατμό. Θερμαίνεται πάρα πολύ γρήγορα, μόλις σε 45 δευτερόλεπτα. Έχει εύκαμπτο σωλήνα με διπλή μόνωση που βοηθά στη διατήρηση της θερμοκρασίας. Το ακροφύσιό του έχει σχήμα τόξου και παρέχει ισχυρό και συνεχή ατμό. Έχει πολλαπλές ρυθμίσεις ατμού, αφού καθαρίζει τα υφάσματα με ατμό για τα μικρόβια, αλλά θα ισιώσει ακόμα και το πιο σκληρό ύφασμα που έχετε. Δεν ξέρω αν με βλέπετε εμένα, σημασία έχει να δείτε εδώ τι θα γίνει. Λοιπόν, έκανα ένα mini demonstration τώρα στο Instagram και έχω πάθει πλάκα, παιδιά. Βλέπετε πόσο τσαλακωμένες είναι οι κουρτίνες μου. Θα κάνω ένα σημείο για να σας το δείξω και θα σας φέρω και κοντά την κάμερα για να το δείτε. Παιδιά, απλά χαϊδεύω το ύφασμα, το χαϊδεύω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Περνάω δηλαδή από 2-3 φορές το σημείο και γίνεται ολόισιο. Να σας πω ότι εμένα η κουρτίνα αυτή είναι η σκληρή, γιατί είναι η blackout. Δεν είναι η... Είναι σκληρό δηλαδή το ύφασμα. Κάνω επίδειξη σε πολύ πολύ σκληρό ύφασμα, όχι σε μια μπλούζα ας πούμε ή σε ένα πουκάμισο. Έχω πάθει την πλάκα μου, θα σας φέρω τώρα εδώ κοντά για να το δείτε. Κοιτάξτε διαφορά, εδώ η κουρτίνα μου είναι τσαλακωμένη και εδώ είναι που έχω περάσει το στίμερ. Βλέπετε πόσο ίσιο είναι. Έχω πάθει πλάκα, παιδιά, κοιτάξτε. Κοιτάξτε πόσο τσαλάκα έχει, γιατί είναι ένα ύφασμα πάρα πολύ σκληρό και δεν ισιώνει με το κρέμασμα. Και εδώ είναι που έχω περάσει το στίμερ. Τίποτα. Σε πόσα δευτερόλεπτα? 3 δευτερόλεπτα, 4. Φανταστείτε. Τέλειο. Το έβγαλα από την πρίζα. Έχω πάθει την πλάκα μου. Θα φωνάξω, θα το αφήσω να την κάνει ο Γιάννης, που είναι έτσι λίγο πιο ψηλός και θα μου πιάσει και τα πιο ψηλά έτσι, σημεία της κουρτίνας. Έχω πάθει την πλάκα μου. Κοιτάξτε, παιδιά, πόσο ίσιο είναι το ύφασμα εδώ και πόσο τσαλακωμένο είναι στα γύρω-γύρω. Πόσο εύκολο, Παναγία μου, για να σιδερώσεις τις κουρτίνες, ειλικρινά. Σκεφτείτε το αυτό, να κάνετε όλα τα ρούχα τα οποία θέλουν ένα σίδερο, βρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ με το στεγνοτήριο, επειδή δεν σιδερώνω, έχω όμως 2-3 κομμάτια τα οποία έχουν μετάξει μέσα ή μπορεί να έχουν, να, οι κουρτίνες. Που δεν με βολεύει, ρε παιδάκι μου, να τις σιδερώσω. Δεν θέλω να βγάλω τη σιδερόστρα. Με αυτό εδώ νομίζω θα το λατρέψω, θα το αγαπήσω, χωρίς το ότι σκοτώνει και τα μικρόβια με τον ατμό. Φανταστικό. Το Shopping 24/7 μου έχει δώσει και τον κωδικό Nancy15. Θα έχετε 15% έκπτωση σε όλο το e-shop τους. Παιδιά, τα steamer έχει 3 διαφορετικά και κυμαίνονται από 35 έως 45 ευρώ. Με την έκπτωση τη δικιά μου θα σας βγει ακόμα πιο οικονομική. Τρέξτε να το προλάβετε, γιατί το ανέφερα και στο Instagram και ενδεχομένως να μην έχει μείνει τίποτα. Να τα έχουν πάρει όλα. Τρέξτε να τα προλάβετε. Ωστόσο, το 15% ισχύει για όλο το e-shop τους. Έχουν μέσα λευκά είδη, έχουν είδη για την κουζίνα, είδη για το μπάνιο. Έχουν αυτόματους κάδους που πραγματικά, εάν δεν έχετε πάρει αυτόματο κάδο στο μπάνιο σας, πηγαίνετε να πάρετε, θα με ευχαριστείτε για μια ζωή. Δεν ακουμπάς ποτέ το καλαθάκι, κάνεις απλά ένα πέρασμα με το χέρι σου, ανοίγει, πετάς το χαρτάκι σου και είναι όνειρο. Οπότε μαζί με το steamer δείτε και τους αυτόματους κάδους που εμένα με έχουν βολέψει πολύ. Και έχουν και άλλα προϊόντα, παιδιά. Έχουν και κουβέρτες και κουρτίνες και πραγματικά πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Ο κωδικός θα ισχύει μέχρι 14 Φεβρουαρίου. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μου λύσαν τα χέρια, παιδιά. Κοιτάξτε πόσο ίσιο έχει γίνει. Θα τρελαθώ. Επίσης, τα παιδιά στο Shopping 24/7 θα κάνουν δώρο και ένα τέτοιο steamer σε έναν τυχερό, μία τυχερή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Instagram και μείνετε συντονισμένοι. Θα σας έχω το link κάτω στο κουτί περιγραφής για να πάτε να πάρετε μέρος. Αν έχετε Instagram, μπορεί να το κερδίσετε εσείς. Μετά από αυτή τη χαρά και που η Ισαβέλα κοιμάται ακόμα και κατάφερα να σας τα πω χωρίς διακοπή, Παναγίτσα μου, πάμε να μαγειρέψουμε ωραιότατο κοτοπουλάκι, μπουκίτσες, λωριδίτσες στο τηγανάκι. Θα το φάμε με μπρόκολο σήμερα, διαιτητικά και ωραία, και ίσως πιο μετά την πάω και βολτίτσα γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό.
Βγήκα τώρα βολτίτσα τελικά, γιατί μετά θα πεινάει, οπότε θα γυρίσω να την ταΐσω για να πάμε να πάρουμε την Αναστασία. Οπότε πάμε να περπατήσουμε μια ωρίτσα. Από το περπάτημα, πάμε να βάλουμε να φάει η μικρούλα και να πάμε να πάρουμε την Αναστασία σε λιγάκι. Τάισα τη μικρή, της έχω βάλει τώρα τα μαγαριά και κάθεται για λίγο να φυλώσω το στεχνοτήριο. Κάθει και ο ηλεκτρολόγος λίγο, να δει κάτι στον πίνακα που θέλει, που χρειάζεται από την αλλαγή που κάνανε. Τι ωραία μέρα έχει έξω, έχει κρύο γιατί έχει και λίγο χιονάκι ακόμα όπως τα είδατε και στα πλάνα, αλλά έχει και γύρω γύρω χιόνια, οπότε έχει κρύα θερμοκρασία, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο το περπάτημα. Το ευχαριστηθήκαμε και εγώ και η μικρή. Και τι να σας πω ρε παιδιά, πέρασα και από το σχολείο της Αναστασίας έτσι από τη βόλτα και ήταν έξω κανένα γυμναστική. Και έρχεται η φίλη της και μου λέει, η κυρία Νάνση, θα μπορούσε η Αναστασία να μείνει στο σπίτι μας την Παρασκευή. Είναι η φιλενάδα που σας έχω πει που πηγαίνει κάθε Παρασκευή και παίζουνε. Τώρα θέλουν να το εξελίξουν το πράγμα και να μείνει εκεί. Γυρνάω και λέω ότι αν θέλει και η ίδια η Αναστασία να το κάνει αυτό, κανένα πρόβλημα. Και μετά καθόμαι και σκέφτομαι, πόσο χρόνο είναι το παιδί μου, Παναγία μου. 9 χρονών, δεν ξέρω. Εμείς τότε δεν τα κάναμε αυτά στη δικιά μου ηλικία. Δηλαδή δεν έχω ποτέ κοιμηθεί σε σπίτι φίλης, σαν μαθητριούλα ας πούμε. Πιο μετά ας πούμε, πιο μεγάλη το θυμάμαι. Τι να πω, μεγαλώνει το παιδί μου, μεγαλώνει. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλές φιλενάδες. Και είμαι και πολύ καλή φίλη και εγώ με τη μαμά της. Οπότε, εντάξει, περνάμε ωραία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο όντως θα κοιμηθεί και δεν θα μας πάρει τηλέφωνο τύπου 2-3 τα ξημερώματα και να πει, έλα να με μαζέψετε. Τέλος πάντων, θα δούμε μέχρι τότε. Μπορεί να έχει αλλάξει και γνώμη, να μην θέλει και η ίδια, δεν ξέρω. Είναι πρωτόγνωρο για όλους μας. Αλήθεια, εσάς τα παιδάκια σας, που έχετε πιο μεγάλα παιδάκια, πότε κοιμήθηκαν στους φίλους τους? Δηλαδή, δεν ξέρω. Έχω μια ανησυχία γι' αυτό. Δεν ξέρω. Δεν το έχουμε ξανακάνει και δεν ξέρω καθόλου. Γράψτε μου εσείς κάτω στα σχόλια πότε κοιμήθηκαν τα παιδάκια σας στους φίλους τους. Δηλαδή, η ηλικία των 9 ετών θεωρείται μια ηλικία normal. Θεωρείται ότι είναι μικρό το παιδί ακόμα. Θεωρείται ότι είναι μια χαρά. Εσείς το κάνατε και νωρίτερα. Πείτε μου λιγάκι, γιατί και εγώ δεν είχα άλλο παιδάκι προηγουμένως, οπότε δεν τα ξέρω. Λοιπόν, τελευταία μπλούζα, στεγνοτήριο talk, μόλις τελείωσε, με ωραίο θέμα συζήτησης. Το πότε μπορούν να κοιμηθούν τα παιδιά στους φίλους τους. Πάω στην Ισαβέλα γιατί την ακούω που γκρινιάζει, μάλλον τέλειωσε το παιδικό και τα λέμε μετά. Πάμε να πάρουμε την Αναστασία από το σχολείο. Πάω να την κάνει για πρώτη φορά κούνια, παιδιά. Θα τρελαθεί. Κούνια! Μπέλα! Ξετρελάθηκε, μωρέ, το μικρουλίνι. Σ' άρεσε, αγάπη μου. Σ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά είχε και άλλο παιδάκι, οπότε εντάξει. Δώσαμε τη σειρά μας, καθώς η Ισαβέλα είναι μικρούλα, δεν καταλαβαίνει.
Έχουν εδώ ρε παιδιά ολόκληρο πάρκο και έχουν μόνο δύο κούνιες. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αν με ακούει κάποιος από το Δήμο, βάλτε καμία κούνια παραπάνω, δεν φτάνουν. Γυρίσαμε σπιτάκι, έβαλα να φάμε και μετά πάμε για διάβασμα. Έχει και αγγλικά νωρίς σήμερα, οπότε πρέπει να προλάβουμε. Η Ισαβέλα κοιμήθηκε. Η Αναστασία διαβάζει και εγώ ξεκινάω μοντάζ, γιατί δεν έχω προλάβει να κάνω ούτε ένα αρχείο μοντάζ σήμερα. Οπότε πρέπει να ξεκινήσω. Κοιμήθηκε στην κυριολεξία 16 λεπτά για μεσημέρι. Έλα! Ακούτε τα χεράκια της. Έλα! Πού είσαι? Γεια σου! Γεια σου! Ήρθα να ξεβαφτώ, η Αναστασία έχει πάει αγγλικά. Είστε κι άλλες που έχετε μωράκια που δεν κοιμούνται τη μέρα καθόλου. Να μου πεις, Νάνση, δεν μπορείς να τα έχεις όλα, κοιμάται τη νύχτα. Συμφωνώ. Αλλά ρε παιδιά, και ένα τέταρτο ύπνος για μεσημέρι δεν είναι ύπνος. Τώρα ξέρετε τι πειράζει. Κάτω από το στεγνοτήριο έχει ένα τέτοιο με τρυπούλες. Δεν ανοίγει και πάει και το ξύνει. Γι' αυτό ακούγεται αυτό. Πού πας? Πίσω μου. Όχι τίποτα άλλο, τώρα που μπουσουλάει κοιτάμε και κάτω να μην την πατήσουμε. Γιατί είναι σαν να έχεις ένα μικρό σκυλάκι. Εννοείται ότι δεν έχω κάνει τίποτα από μοντάζ. Δηλαδή στο 1 τέταρτο ίσα που πρόλαβα να κάτσω στο γραφείο και να βάλω τις σκέψεις μου σε τάξη. Για να δω πώς θα στηθεί το σημερινό βίντεο. Ειλικρινά, δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Με κοιτάει κιόλας τώρα. Κοίτα τώρα η μαμά θα βάλει αυτό. Σουκλατσάρι μέσα στο μπάνιο. Λοιπόν, ευτυχώς ήρθε μια φίλη μου και πήρε την Αναστασία. Η φιλενάδα που μας βοηθάει. Τι πάνε μαζί τα παιδιά μας στα εξωσχολικά. Και έτσι δεν χρειάστηκε να βγω. Όχι γιατί κοιμόταν βέβαια αυτή, τέλος πάντων. Θα σας κλείσω αυτό το βίντεο εδώ, γιατί πρέπει να πάω να μοντάρω παιδιά, δεν έχω μοντάρει καθόλου και έχω πάρα πολλά αρχεία να επεξεργαστώ και έχω και αυτό εδώ το μικρό μαμούνι που δεν το βλέπω να κοιμάται καθόλου. Τώρα πάνε να ταΐσω κρέμα, οπότε μετά το επόμενο 2ωρο είναι για να αφοσιωθώ και να αφιερωθώ σε αυτή, να παίξουμε λίγο, μπας και δεν πειράζει τον κουβά. Σας αφήνω. Τα λέμε αύριο, φιλάκια!